βρισκόμαστε σε ένα χώρο που σε πολλούς είναι γνώριμος και είναι γνώριμος για πολλά πράγματα. Σε κάποιους είναι γνώριμος γιατί κάθε χειμώνα είναι ο χώρος που φιλοξενεί ό,τι καλύτερο υπάρχει, ό,τι πιο ποιοτικό υπάρχει στην κινηματογραφική παραγωγή. Στους περισσότερους είναι γνώριμος γιατί είναι ένα από τα πιο καλά εινοποιεία της Ελλάδας, όχι της Σαντορίνης. Για κάποιους άλλους, πιο ειδικούς, είναι ένα από τα πολυβραβευμένα εινοποιεία, τα 10 καλύτερα εινοποιεία σε ό,τι αφορά στην αρχιτεκτονική τους. Και μια από τις πιο παλιές οικογένειες της Ελλάδας, ιστορία ολόκληρη στην ιστορία του Ίνου, είναι το εινοποιείο Μπουτάρι και είναι ο διευθυντής του, ο κ. Πέτρος Βαμακούσης, που είναι έτοιμος να μιλήσει μαζί μας για να δούμε τι γίνεται εδώ. Κύριε Βαμακούση. Καλώς ήρθατε στο εινοποιείο. Ήρθαμε εδώ σε αυτό το χώρο που είναι εκπληκτικός. Αυτό το μοντέρνο, λιτό, μαζεμένο χώρο, το αμφιθέατρο, έτσι. Είναι, θα λέγανε, ένας χώρος με μια ιστορία σχεδόν 28 χρόνων στο νησί. Μια ιστορία την οποία σχεδόν και εγώ την παρακολούθησα από την αρχή, ερχόμενος εδώ το 1993 και ξεκινώντας να δουλεύω γενικότερα και αρχικά στα αμπέλια της εταιρείας. Έχει κανείς να πει και να θυμηθεί πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μια τέτοιου είδους οικογένεια με παράδοση σχεδόν πάνω από 100 χρόνια στον αμπελιοελληνικό κόσμο της Ελλάδας αποφάσισε να κατέβει στο νησί και να επενδύσει. Έχοντας ζήσει, κύριε Βαμακούση, όπως και εγώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε ασφαλώς ότι το όνομα Μπουτάρι στην Βόρεια Ελλάδα είναι θρύλος. Δεν είναι απλά ένα όνομα ενός καλού εργοδότη, ενός καλού επιχειρηματία, είναι ένας θρύλος στο κρασί. Αυτό εδώ το εινοποιείο έχει και ένα πρόσθετο το οποίο το ακολουθούν σιγά σιγά και τα άλλα εινοποιεία. Δηλαδή το ότι φτιάχτηκε στην καρδιά της παραγωγής. Προτίμησε ο εινοποιός να φύγει από τον οικισμό και να πάει εκεί που πραγματικά έχει θέση. Περιτριγυρίζεται από αμπελώνα δηλαδή. Ναι, νομίζω ότι τίποτα δεν έγινε τυχαία. Φυσικά για να αποφασίσει η εταιρεία να επενδύσει στο νησί, πρώτα έκανε κάποιες πειραματικές εινοποιήσεις 3-4 χρόνων, αν θυμάμαι καλά, στο εινοποιείο του νομικού Σταφυρά. Το τμήμα τότε ανακάλυψε ότι ο αμπελώνας είναι μοναδικός και τα προϊόντα που μπορεί εν δυνάμει να παράξει επίσης θα είναι εξαιρετικά και έτσι ξεκίνησαν όλα. Φυσικά τα πρώτα χρόνια θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει και δύσκολα, ίσως και πέτρινα, γιατί έπρεπε αφενός να πείσεις τον κόσμο ότι εδώ ήρθες για να κάνεις κάτι καινούργιο, πιο πρωτοποριακό. Παράδειγμα, μία πρώτη δουλειά που έκανε το εινοποιείο ήταν να μεταφέρει τον Τρίγο ένα μήνα νωρίτερα. Παραδοσιακά η Σαντορίνη τριγούσε στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ξαφνικά έρχεται κάποιος από το πουθενά και τους λέει: «Παιδιά, εγώ θα σας δώσω 2 φορές πάνω τα χρήματα που μέχρι τώρα είχατε ως τιμή στο σταφύλι που πουλάγατε, αλλά θέλω να πάτε να μου τριγύσετε το σταφύλι ένα μήνα νωρίτερα». Φυσικά αυτό έγινε γιατί τεχνολογικά η ετοιμότητα του σταφυλιού πραγματικά ήταν ένα μήνα νωρίτερα. Έπρεπε όμως και ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς έχει στο μυαλό σου και πώς σκέφτεσαι όλο αυτό το πράγμα να το υλοποιήσεις. Για πολλά χρόνια μας κόλλησαν τη ρετσινιά ότι φτιάχνουν σαμπάνιες. Γιατί προφανώς κάποιος τους πληροφόρησε ότι για να κάνει κανείς ένα φρόντινο πρέπει να παραλάβει πρόβλημα σταφυλιού. Τέλος πάντων, στην πορεία όλων αυτών των χρόνων ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι όντως πραγματικά θα πρέπει να ξαναδεί από την αρχή κάποια πράγματα και παράλληλα με όλη αυτή τη δουλειά που ήταν καθαρά στο παραγωγικό κομμάτι αλλά ταυτόχρονα είχε και ένα κομμάτι έρευνας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών, καταφέραμε σιγά σιγά να δώσουμε ζωή σε αυτό το πράγμα αλλά και να το εμπλουτίσουμε μια βιβλιογραφία που θεωρώ ότι και ακόμα σήμερα έχει πολύ μεγάλη αξία. Και τελικά είναι κοινός τόπος πια στη Σαντορίνη, να ξεκινάει ο Τρίγος τότε που ξεκινάει για να είναι και η αλκοολική βαθμή η σωστή και τα αρώματα που αναδύουν τα σωστά. Όμως, θα μου επιτρέψετε, κύριε Βαμακούση, να πω ότι το μέγεθος του εγχειρήματος και η σοβαρότητά του
φάνηκε από την αρχή-αρχή όταν φτιάχτηκε το κτίριο. Μελετώντας διάφορα αρχιτεκτονικά περιοδικά διεθνή, ψάχνοντας το διαδίκτυο όπως ψάχνουμε όλοι μας, βρίσκω ότι θεωρείται ότι ως ένα από τα κορυφαία μικρά εινοπία του κόσμου και ως ένα από τα πιο πρωτοποριακά στο σχεδιασμό του. Τι ήταν αυτό που το οδήγησε να μην πάει στον κλασικό τύπο, αλλά να ταιριάξει την ιδιοσύσταση του νησιού με κάτι μοντέρνο? Θεωρώ ότι εδώ ήταν συνεισφορά δύο ανθρώπων, του Γιάννη Κουμπουτάρη, του σημερινού δήμαρχου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε πάντα στο μυαλό του ότι οτιδήποτε κάνει κανείς σε έναν οποιοδήποτε άλλο τόπο θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την ντόπια αρχιτεκτονική του τόπου, έτσι ώστε να μην αλλοιώνει αισθητικά αυτό που πρόκειται να δημιουργήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Και από την άλλη πλευρά, φυσικά, ο Γιάννης Γιαννιώτης, ο οποίος ήταν ο βασικός αρχιτέκτονας του όλου τότε αρχιτεκτονικού project, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που στην ουσία πήρε όλα τα εύσημα αργότερα, όταν το εινοπείο βραβεύτηκε μέσα στα 10 αρχιτεκτονικά θαύματα του ελληνικού κόσμου. Μια τρίτη πρωτοποριακή ενέργεια της εταιρείας ήταν την εποχή που η λέξη εινοτουρισμός ήταν κάτι άγνωστο, άπιαστο κτλ. Και απόδειξη είναι ο χώρος που καθόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά και οι άλλοι χώροι, αλλά ο χώρος που καθόμαστε είναι η πιο τρανή απόδειξη, ότι δεν περιορίστηκε στο να φτιάξει μόνο τους παραγωγικούς χώρους, αλλά είδε λίγο παραπέρα και είπε, σκέφτηκε ότι εδώ η διαδικασία της παραγωγής του κρασιού και η ιστορία του κρασιού θα πρέπει να βρει ένα χώρο ούτως ώστε να αναδεικνύεται μπροστά στα μάτια του πιθανού επισκέπτη. Έτσι. Τώρα θεωρείται αδιανόητο σαν το να φτιάξει νοπείο χωρίς να είναι επισκέψιμο. Σωστό. Τότε δεν υπήρχε κάποιο, έτσι δεν είναι, που να είναι επισκέψιμο. Ήταν πρωτοποριακό και θεωρώ ότι ήταν και το πρώτο επισκέψιμο νοπείο που λειτουργήσε στην Ελλάδα κάτω από αυτό το συγκεκριμένο προφίλ φιλοξενίας επισκεπτών, όπου με συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων προβολής του πολυθεάματος ενός τύπου βίντεο σήμερα και οργανωμένες γευστικές δοκιμές, δημιουργούσε ένα πλήρες πακέτο για τους επισκέπτες, μέσα από το οποίο ο βασικός στόχος ήταν να μάθουν κάτι καινούριο. Ο Αμπελώνας και η Σαντορίνη γενικά εκείνα τα χρόνια ήταν σχεδόν άγνωστοι. Οπότε ο επισκέπτης είχε αυτή την ευκαιρία να έρθει και να ανακαλύψει κάτι καινούριο. Γι' αυτό και το πρώτο μήνυμα παρουσίασης και προβολής του εινοπείου τότε ήταν: ελάτε να ανακαλύψετε τα μυστικά της Σαντορίνης. Βέβαια ήταν δύσκολο στην αρχή ο κόσμος που εμπλεκόταν στο τουριστικό κομμάτι να αποδεχτεί το τι μπορεί κανείς να κάνει σε ένα επισκέψιμο και αν αυτό το πράγμα ως υπηρεσία είχε αξία. Συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι όταν τους είπαμε «στείλτε μας κόσμο γιατί κάνουμε αυτό και αυτό», γέλαγαν, θεωρώντας ότι η επισκέψιμος χώρος θεωρείται μόνο ένα μουσείο ή κάτι αντίστοιχο. Σιγά σιγά όμως άρχισαν να ανακαλύπτουν ότι πραγματικά ο κόσμος ο οποίος ταξιδεύει θέλει να κάνει και άλλα πράγματα. Θέλει να αποκτήσει εμπειρίες, θέλει τον πολύτιμο χρόνο των διακοπών του να τον συνδυάσει και με πράγματα τα οποία θα είναι ωφέλιμα από πλευράς γνώσεων. Και έτσι σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, είναι must πια στο κύριο Σαντορίνη να έρθει επισκέπτης και να δει ένα, δύο, τρία εινοπεία ανάλογα με το πόσο χρόνο διαθέτει. Θεωρώ ότι ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι. Στήθηκε δύσκολα, όμως κατάφερε μέσα σε μία πενταετία να αγγίξει νούμερα επισκέψεων που ξεπερνούσαν τους 20.000 επισκέπτες το χρόνο. Μάλιστα. Η κρουαζιέρα είχε πολύ μεγάλο κομμάτι και μερίδιο εκείνα τα χρόνια. Αργότερα τα πλοία της κρουαζιέρας μεγάλωσαν, βγήκε πάρα πολλούς κόσμους και άρχισε να βγαίνει περισσότερος κόσμος από αυτόν που μπορούσε το εινοπείο να φιλοξενήσει. Και έτσι σιγά σιγά στρέψαμε την προσοχή μας σε μεμονωμένους επισκέπτες και σε μικρότερα γκρουπάκια τα οποία έχουν την ικανότητα, τη θέληση και ίσως και τη γνώση να έρθουν εδώ και να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και να μάθουν πολλά περισσότερα από αυτά που θα έκανε μια πολύ γρήγορη επίσκεψη της τάξης του μισάωρου. Έτσι, στα νούμερα παραμένουμε ακόμα ψηλά, είμαστε δηλαδή εκεί γύρω στα 18, 19, 20.000 επισκέπτες το χρόνο.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να παρέχουμε υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες στον πελάτη, αφενός, να αισθάνεται έντονο το συνέστημα της φιλοξενίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, κυρίως τους Έλληνες, που η λέξη φιλοξενία έχει πολύ ειδικό βάρος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ως Έλληνες. Και από την άλλη πλευρά είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι επισκεπτόμενος κάποιος στην Ευβοίωση στη Σαντορίνη μπορεί να δει κρασιά από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ένα επίσης συγκριτικό σας πλεονέκτημα που με χαρά μου βλέπω ότι το μιμούνται και άλλοι ή το ακολουθούν και άλλοι ως παράδειγμα, γιατί λέμε ότι ήσασταν οι πρώτοι που το κάνατε, είναι ότι ξεπεράσατε τον τύπο επίσκεψης που πάω, βλέπω κάποια παλιά σύνεργα, κάποια παλιά μέθοδο κτλ. Που το θεωρώ εξαιρετικό και πολύτιμο και αυτό να έρχεσαι σε επαφή με τη ρίζα της παράδοσης. Και στην ουσία κάνατε και μια μικρή διάλεξη για το κρασί, ούτως ώστε φεύγοντας ο επισκέπτης δεν αποκομίζει απλά μια εμπειρία, μια ειδική εμπειρία ή μια εμπειρία επίσκεψης, αλλά γίνεται και πρεσβευτής του κρασιού και κατανοεί κιόλας ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε καλά, απλά καλή πρώτη ύλη, ξέρουμε κιόλας τι κάνουμε. Σωστό. Πήρε αρκετό χρόνο για να μας ανακαλύψουν κυρίως στις αγορές του εξωτερικού. Ως ελληνικό κρασί και φυσικά γνωρίζουν σχεδόν όλοι πια ότι το σαντορινιό κρασί, η σαντορίνη πόπη είναι αυτή που μπαίνει πρεσβευτή στην ουσία και συμπαρασύρει και όλες τις άλλες ελληνικές ποικιλίες. Πήρε αρκετό χρόνο. Θεωρώ ότι η εταιρεία εδώ βοήθησε εξ αρχής πάρα πολύ γιατί είχε την ικανότητα εντεμπιενέστε να μπορεί να προωθήσει το συγκεκριμένο προϊόν σε πάνω από 35 χώρες. Οι αρχές εξαγωγές μας δηλαδή ήταν εκεί. Παίζανε πάνω κάτω. Είχε ένα δίκτυο ήδη ο Μπουτάρης και έβαζε. Πάνω σε αυτό άρχισε να κουμπώνει σιγά σιγά το προϊόν. Άρα και αυτό ήταν ένα πρόσθετο. Δηλαδή το ότι μπήκε σε ένα έτοιμο δίκτυο το κρασί της Σαντορίνης ως άγνωστο εξωτικό κρασί και τώρα ως αιχμή του δώρατος. Κατά τα ψέματα βέβαια το ίδιο το όνομα μετά άρχισε να βοηθάει επίσης και το κομμάτι, δηλαδή ήταν μια σχέση. Λογικό, δεν είναι αμφίδρομες είναι όλες οι σχέσεις. Όλες οι καλές σχέσεις είναι αμφίδρομες. Don't desk που λέγανε οι Λατίνοι, δίνω για να δώσει. Τώρα ερχόμαστε σε εσάς, κύριε Παπακού, θα συνεχίσουμε για το Ινοποιείο. Ερχόμαστε σε εσάς. Εσείς συνδυάζετε μερικές γοητευτικές ιδιότητες. Την επιστημονική γνώση, την καταγωγή από το νησί και το ότι εργάζεστε σε ένα Ινοποιείο που ξεκίνησε, όπως είπαμε. Όπως ξεκίνησε, κουβαλώντας μια ιστορία, εισάγοντας και τεχνογνωσία συνεχώς, δημιουργώντας ένα πρότυπο κέντρο. Πώς αισθανθήκατε όταν κληθήκατε να συνδυάσετε όλα αυτά τα τρία, γιατί ο παππούς, ας πούμε, ο παππούς σας ή οι συγγενείς σας ή οι παλιότεροι που ξέρατε, προφανώς ξέραν άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα για το θέμα του τρίγου. Δεν μπορεί κάτι κι εσείς, παρότι ξέρατε επιστημονικά ότι είναι σωστό. Κάπου τσιμπηθήκατε, λέγατε, μήπως τυχόν χάσουμε τη φυσιογνωμία μας έτσι. Σίγουρα πάντα υπήρχε μέσα βαθιά ένα ερωτηματικό που είχε να κάνει με το αν αυτό που γίνεται σήμερα είναι σωστό και μπορεί να έχει και συνέχεια στο μέλλον. Βέβαια, θεωρώ ότι η δική μου εμπειρία ξεκινούσε κυρίως στο αμπέλι της Σαντορίνης, ξεκινούσε από παιδί όταν με δικά μας αμπέλια και τελειώνοντας τις αυγουστιάτικες διακοπές μας ως παιδιά, είχαμε πάντα να πάμε να τριγύσουμε το αμπέλι του πατέρα μου. Mm-hmm. Οπότε γνώριζα από πολύ παλιά πόσο αρκετά δύσκολη είναι αυτή η συγκεκριμένη δουλειά. Φυσικά άρχισαν να μπαίνουν και καινούργιοι παράμετροι μέσα όταν άρχισα να δουλεύω πια κάτω από επιστημονική βάση και από επιστημονικά κριτήρια πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτή την ευκαιρία την έδωσε η. Ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Ξέρω ότι έχετε συναντηθεί πολλές φορές. Όχι τη γνώση την επιστημονική, γιατί αυτήν την υπέγραψε κάνοντάς σας διευθυντή, αλλά αυτήν την εμπειρία, την οικογενειακή, την παράδοση, την άκουγε, σας έβαζε να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Και θα σας πω γιατί σας ρωτώ. Επειδή με τον Γιάννη τον Μπουτάρη κάναμε πάρα πολλά ταξίδια τα πρώτα χρόνια, γιατί είχα μία από τις υπευθυνότητες που είχα ήταν να παρακολουθώ και τους αμπελώνες στα τριγύρω νησιά. Δηλαδή, τον αμπελώνα που υπήρχε στην Πάρο και τον αμπελώνα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πολλές φορές μέσα από αυτά τα ταξίδια που κάναμε μαζί, υπήρχε μια
σχέση όπου μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε τα πάντα όσον αφορά το κομμάτι της δουλειάς. Και γι' αυτό πολλές φορές κάποιοι από τους ανθρώπους που βρισκόμασταν τρίτους σε κάποιο δείπνο, σε κάποιο μεσημεριανό, σε κάποια συνάντηση, σε κάποια διάλεξη, ερχόντουσαν και μου έλεγαν ότι ο πατέρας σας είναι πολύ καλός άνθρωπος. Θεωρούσαν ότι ήμουν γιος του Γιάννη Μπουτάρη, ενώ στην ουσία ήμουν ένας απλά εργαζόμενος. Όμως πέρναγε στους τρίτους την αίσθηση ότι οι άνθρωποι μου είναι πραγματικά άνθρωποι που είναι η οικογένειά μου. Λένε απλά θέλω να πω, ξέρετε γιατί θέλω να το πω, κύριε Παπακούση, γιατί και εγώ τον ήξερα χωρίς αυτός να με ξέρει και θα σας εξηγήσω το Γιάννη τον Μπουτάρη και το πόσο έξυπνος είναι, πόσο έξυπνος επιχειρηματίας είναι. Όταν για να χρηματοδοτήσω τις σπουδές μου δούλευα ταυτόχρονα σε καταστήματα εστίασης, θυμόμουν από τον Γιάννη τον Μπουτάρη που ερχότανε, εκτός το ότι μας άφηνε πάντα μεγάλα φιλοδορήματα, μας ρωτούσε για τα κρασιά του, πώς αντιδρά ο κόσμος, μας έλεγε πόσα κρασιά πουλάτε, τι σας λένε ο κόσμος κτλ. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερότανε για όλο το πλέγμα της αγοράς, δηλαδή από το πώς αυτά. Γι' αυτό θεωρώ ότι ψάχνει να βρει και την ταυτότητα του τόπου. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις και από μαρκετινική άποψη, αλλά εν τέλει και από τον ίδιο τον τόπο αυτόν καθαρά, πώς συμπεριφέρεται το αγοραστικό κοινό, ποιες είναι οι ανάγκες του, ποια προϊόντα θα ήθελε, αν τα προϊόντα αυτά που παράγει κανείς πληρούν τις προδιαγραφές που βάζει η ίδια η αγορά, όλα αυτά τα πληροφορείται κανείς από τη βάση. Δεν περιμένεις απλά ένα τμήμα marketing, όσο και οργανωμένο να είναι, όσο και σωστά στελεχωμένο να είναι, να σου δώσει την καθαρή πληροφορία αυτή που θέλεις. Οπότε των πραγμάτων ήταν μια από τις δουλειές που έκαναν και κυρίως αυτό το έκαναν και οι παλιοί, θα λέγαμε, οι παλιοί παραδοσιακοί οινοποιοί της Ελλάδας. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον Άγιο Παύλο της Χαλκιδικής μου είχαν πει ότι ο παππούς Τσάνταλης τριγυρνούσε σχεδόν κάθε βράδυ στα εστιατόρια και στα ταβερνία της τουριστικής περιοχής της Χαλκιδικής και μιλούσε με τους, κυρίως με τα γκαρσόνια, για να δει τι ανοίχτηκε, πώς ανοίχτηκε και κάποιος να τους επιβραβεύσει κιόλας. Αυτό ήταν ένα μοναδικής μορφής, θα μπορούσε κανείς εισαγωγικά να το ονομάσει marketing, όπου στην ουσία έπαιρνε ο οποίος την πληροφόρηση που ήθελε. Μάλιστα. Ένα από τα ζητήματα που, μια και θυμάστε ως παιδί πώς τα ζούσατε εδώ πέρα, ήταν και οι σχέσεις, οι σχεδόν οικογενειακές σχέσεις που έδαιναν τον εινοποιό με τον παραγωγό, τον αμπελουργό. Ως νέος, ως καινούριος στο χώρο ο Μπουτάρης, προφανώς θα έπρεπε να σφυριλατήσει και αυτός κάποιες σχέσεις. Δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο μια οικογένεια να την πάρεις, ακόμα και να έδινες μια πιο ανταγωνιστική τιμή, έτσι, να την πάρεις και να την έχεις και να την έχεις πιστά και να έχεις και τις προδιαγραφές, γιατί ήταν και αυστηρά στερεότυπα. Μου λέτε ότι τριγίστε πιο πριν, ότι ήταν και πιο δύσκολο, ξεβόλευε μερικά πράγματα. Ναι. Πώς δημιούργησε σχέσεις και αν δημιούργησε πρώτα απ' όλα σχέσεις τέτοιες φιλελατημένες με τον χρόνο, σχέσεις εμπιστοσύνης. Θεωρώ ότι ένα από τα δύσκολα κομμάτια εκείνης της εποχής ήταν ότι έπρεπε να δημιουργήσω, να είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ εταιρείας και παραγωγού αμπελουργού. Θα έπρεπε στην ουσία να δημιουργήσουμε ένα αμπελουργικό μητρό το 1993, όταν η γνώση, η λέξη και η έννοια αμπελουργικό μητρό ήταν σχεδόν παντελώς άγνωστη στην Ελλάδα, όπου θα καταγράφαν πάνω από 3.500 στρέμματα αμπελών, από τους οποίους προμηθευόμασταν την πρώτη ύλη. Αυτό ξεκίνησε κυρίως να μάθουμε ποιος είναι ο αμπελουργός, πώς σκέφτεται, πώς καλλιεργεί, πού είναι τα στρέμματά του. Να καταγράψουμε ό,τι μπορεί να καταγραφεί γύρω των αμπελώνα που είχε ο αμπελουργός και στη συνέχεια να χτίσουμε μια σχέση όπου ο αμπελουργός θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη γραμμή όσον αφορά την καλλιεργητική παρέμβαση, γιατί η καλλιεργητική τεχνική είναι κάτι που την ήξερε και τη γνώριζε και συνεχίζει να τη γνωρίζει πολύ καλύτερα ο ίδιος ο αμπελουργός. Μπορούσα εγώ να πω ότι θα αφήσει 4-5 κλαδιά στο συγκεκριμένο φυτό, αυτό ήξερε να το κάνει πάρα πολύ καλά και συνεχίζει να το ξέρει ο αμπελουργός. Όμως μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στα ζανιοκτώνα, στα λιπάσματα που θα χρησιμοποιήσει, πότε θα κάνει εφαρμογές, αν χρειάζεται κάτι έξτρα ο αμπελώνας λόγω των καιρικών συνδικών και όλα αυτά. Αυτά ήταν μια πληροφορία η οποία θα έπρεπε να φτάσει στον αμπελουργό
έχοντας όμως κάνει κάτι πολύ βασικό, ακούγοντάς τον στην αρχή. Καταγράφοντας αυτά που εκείνος θέλει να σου πει, να σου μεταφέρει εκείνος την εμπειρία του και στη συνέχεια εσύ να δεις πόσο μπορείς να επέμβεις πάνω σε αυτό το κομμάτι και μέχρι πού. Αυτό χτίζει μια σχέση η οποία ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι είναι αυτή η σχέση που συνεχίζει να δίνει στα φίλη στο Ινωπείο. Έχετε δηλαδή... Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και λένε εγώ συνεχίζω να φέρνω στα φίλια γιατί θεωρώ ότι η εταιρεία προσέφερε, εσύ ως Πέτρος ήσουν πάντα κοντά μας, δηλαδή ζυγίζει κάποια πράγματα, σε αντιδιαστολούν κάποια άλλα και συνεχίζει να συνεργάζεται με το Ινωπείο. Μάλιστα. Σε εποχές πολύ δύσκολες πια. Και οι συμβουλές που είπατε κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όταν έβλεπε ότι εφαρμόζοντας τις συμβουλές έχει καλύτερη παραγωγή, τότε καταλάβαινε ότι ναι, όντως έτσι. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως, κύριε Παπακούση. Ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον έχετε βοηθήσει τους αγρότες να το αποβάλουν κάπως, γιατί οι περισσότεροι είναι συνειδητοί. Δηλαδή, ενώ μπορούν να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις συμβουλές μέχρι το τέλος, στο τέλος κάπου εκεί τα χαλάμε. Δηλαδή, στον τρίγο. Δηλαδή, ενώ του λες ότι πρέπει να διαλέξεις τα σταφύλια, πρέπει να διαλέξεις τις ποικιλίες, πρέπει να μου τα παραδώσεις τμηματικά, τις ώρες που πρέπει, κάπου εκεί, σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, κάτι δεν συμβαίνει όπως θα έπρεπε να συμβαίνει. Το αντιμετωπίζατε αυτό? Θέρος τρίγος πόλεμος ήταν το μήνυμα πάντα. Μπορεί να είχαμε τις καλύτερες σχέσεις, αλλά κάποια στιγμή υπήρχε πάντα και το ενδεχόμενο να τσακωθούμε σε εισαγωγικά. Παρόλα αυτά όμως, έμειναν δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ήταν αυτοί που μπορούσες να συνοηθείς και να μιλήσεις πάνω κάτω την ίδια γλώσσα. Οπότε, εκ των πραγμάτων, το αποτέλεσμα στο τέλος ήταν το επιθυμητό. Θεωρώ δηλαδή ότι καταγράφοντας και κάνοντας εκείνη τη βασική δουλειά των Πελογικού Μητρώου, καταφέραμε να αυξήσουμε την ποιότητα των σταφυλιών που ερχόντουσαν σε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και να έχουν ονοματεπώνυμα τα σταφυλιά σας. Και να μην χρησιμοποιούμε εκείνη τα χρόνια ούτε ταινία διαλογής που χρησιμοποιούμε σήμερα. Και το σταφύλι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του να είναι εξαιρετικό. Έμειναν δηλαδή δίπλα οι άνθρωποι που πραγματικά άξιζαν να τους θεωρεί κανείς συνεργάτες, με αποτέλεσμα και το Ινωπείο να μπορεί να παίρνει το επιθυμητό σταφύλι που ήθελε. Για πέστε μου, μέσα από το Αμπελογικό Μητρό, το οποίο θα πρέπει να είναι κοινό τόπο και θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο από την πολιτεία, και επειδή ακούγεται πάρα πολύ ότι έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τερουάρ η Σαντορίνη, ένα πολύ ιδιαίτερο μικρό κλίμα η Σαντορίνη κτλ. Ακόμα και μέσα σε αυτό το μικρό κλίμα, σε αυτό το 14-15.000 στρεμμάτων αμπελώνα, έχετε εσείς εντοπίσει κάποιους αμπελώνες που δίνουν ένα ξεχωριστό προϊόν το οποίο χρήζει και ξεχωριστού χειρισμού γιατί θα σου δώσει ένα πιο ποιοτικό τελικό προϊόν? Βέβαια, υπάρχουν αμπελοδόπια τα οποία πραγματικά ξεχωρίζουν μέσα από όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να οφείλεται κυρίως στη σύσταση του εδάφους, στις καλλιεργητικές τεχνικές που υπάρχουν και εφαρμόζει ο μελογός από το παρελθόν μέχρι σήμερα, στην ποικιλιακή σύνθεση των φυτών και στον γονότυπο ακόμα των ίδιων των φυτών που περιλαμβάνονται μέσα. Οπότε αυτά τα αμπέλια τα οποία είναι ξεχωριστά και θεωρώ ότι στις μέρες μας είναι και εντοπισμένα από όλα τα Ινωπεία πια, ξεχωρίζουν. Η Σαντορίνη δηλαδή έχει την ικανότητα πέρα από το regular προϊόν, το Σαντορίνη Pop που βγάζει, να μπορεί να βγάλει και υψηλότερες στάθμεις προϊόντα, τα οποία φυσικά θα χρήζουν και υψηλότερης τιμής. Μάλιστα. Αντίστοιχα. Υπάρχουν ήδη δηλαδή στην αγορά και κυκλοφορούν προϊόντα Ινωπείων που είναι πιο επώνυμα. Ναι, μεν Σαντορίνη Pop, αλλά ξεχωρίζουν και με την υπογραφή και σε... Με την υπογραφή από τον Πελοτόπιο, ας πούμε. Εσείς τώρα, σαν Ινωπείο, πόσες ετικέτες εδώ, Θηραϊκού Ίνου, βγάζετε? Είμαστε 8 ετικέτες. 8 ετικέτες. Η ναυαρχίδα ποια είναι? Ποια είναι αυτό που χαρακτηρίζει? Η ναυαρχίδα είναι το Σαντορίνη, το Λευκός Ξηρός. Μάλιστα. Και ακολουθεί το Λευκό Ξηρό που παράγεται σε Εδρία Ναυαρέλη. Μάλιστα. Και εδώ υπάρχει μια ιστορία του ότι όταν το Ινωπείο σχεδιάστηκε δεν υπήρχε πρόβλεψη να φιλοξενεί κάβα δρύνων βαραγιών. Αλλά από την πρώτη στιγμή οι ίδιες συνθήκες έδειξαν ότι το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να δώσει ένα
ακόμη πιο εξωτερικού χαρακτήρα, αν το δουλέψουμε σε Βερίνα Βαρέλια. Και αμέσως ένα μεγάλο μέρος του σχεδιασμού, που προέβλεπε να φιλοξενήσει ανοψίωτες δεξαμενές, άλλαξε και έγινε χώρος κάβας και φιλοξενίας Βρύνων βαρελιών, που ξεπερνούν σήμερα τα 400 βαρέλια πάνω κάτω. Αυτό τι αποδοχή έχει από το κοινό, αυτό το ξεχωριστό που λέτε με την ώρα. Είναι ένα κρασί λευκό ξηρό, το οποίο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το προϊόν που μας παρέχει η ανοξίδωτη δεξαμενή και κυρίως έχει δυνατότητα να δουλέψει κανείς με αυτό το κρασί σε πιο πολυπίκυλες γεύσεις φαγητού, αλλά παράλληλα μπορεί κανείς να το παλαιώσει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε κανονικές συνθήκες παλαιώσης κρασιών. Έχουμε ήδη στην κάβα μας κάτω κρασιά από το 1989, τα οποία είναι ακόμα ζωντανά, δηλαδή λευκά ξηρά, περάσανε βαρέλι και παλαιώνουν ακόμα στην κάβα μας σε φιάλι. Ο μύθος του παλαιού κόκκινου κρασίου, έτσι. Καταρρίφθηκε στη Σαντορίνη. Από κόκκινο κρασί ή από ροζέ κρασί έχετε? Κόκκινα και ροζέ κρασιά έχουμε από Μαγκυλαριά. Μια ποικιλία στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. Αρκετά παρεξηγημένη για εμένα, διότι η Μαγκυλαριά είναι ένα προϊόν αρκετά δύσκολο από την αρχή, από σταφύλι και μέχρι κανείς να μπορέσει αυτό να το μετουσιώσει σε κρασί. Όμως θεωρώ ότι με τη σωστή διαχείριση μπορεί να βγάλει ένα κρασί το οποίο φυσικά δεν θα πιάσει ποτέ την ποιότητα των λευκών σαντορινιών κρασιών. Όμως επειδή η αγορά παράλληλα ζητάει και κόκκινα κρασιά τοπικού βεληνικού, μπορεί κανείς να φτιάξει και όπως φτιάχνουν και σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόκκινα κρασιά από τον τοπικό αμπελιόνα της περιοχής. Και πάμε στο κρασί το οποίο χαρακτηρίζει τη Σαντορίνη, ιστορικά τουλάχιστον, το Βινσάντο. Υπάρχει παραγωγή Βινσάντο από το εινοπείο σας? Υπάρχει. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε. Θεωρώ ότι ο πρώτος διδάξας, ακόμη και για εμάς τους ίδιους, ήταν η κάναβα του Αργυρού. Στη Μέσα Γωνιά. Τότε ο Γιάννης ο Αργυρός, έχοντας πολύ καλή σχέση με την οικογένεια και με τον προηγούμενο διευθυντή του εινοπείου, είχαν κάνει τότε ένα ξεκίνημα στο να, κατά κάποιο τρόπο, να μπορούμε να παίρνουμε από εκεί κάποια έτοιμο προϊόν, αλλά ταυτόχρονα και την τεχνογνωσία που απαιτούσε η γνώση της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορούμε κι εμείς από εδώ να παράγουμε το συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι θεωρώ ότι από το 1996 και μετά, έχοντας αλλάξει αρκετά πράγματα, υνοποίηση με προσθήκη αλκοόλης, χωρίς αλκοόλη, περάσαμε γενικότερα από διάφορα, έτσι, αν μπορεί κανείς να το πει, πειραματικά στάδια, καταφέραμε τα τελευταία 12-15 χρόνια να παράγουμε ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην αγορά. Βλέπω ότι έχετε και πάρα πολλές βραβεύσεις για όλη την γκάμα των πλασιών σας. Τουλάχιστον για τα λευκά κρασιά και για το Μπιτσάντο σας έχετε πολλές βραβεύσεις. Και εδώ έρχομαι να σας ρωτήσω, η διεθνής αγορά, γιατί εγώ παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια και αποδελτιώνοντας τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου για το κρασί της Σαντορίνης, στην αρχή, και αναφέρομαι πριν από 8 με 10 χρόνια, στην αρχή έλεγαν διάφοροι διάσημοι διευθυνώσεις να ένα ωραίο κρασί, σαν ανακάλυπταν κάτι εξωτικό, κάτι κρυμμένο. Τα τελευταία 3-4 χρόνια και ιδίως τα τελευταία 2 χρόνια διαπιστώνω ότι τώρα πια θεωρούν δεδομένο ότι θα το βάλω απέναντι σε ένα ρίσλινγκ, ας πούμε, απέναντι σε ένα πινό γκρι ή οτιδήποτε άλλο και θα τα συγκρίνω στα ίσα. Αυτό πώς προέκυψε, κυρία Παπακούς, κατά την άποψή σας? Νομίζω ότι είναι δουλειά που απέτυσα τενός χρόνια, αλλά δουλειά η οποία χτίστηκε σιγά σιγά, δίνοντας αφενός πρώτα την πληροφορία στον άνθρωπο που ασχολείται με τη διακίνηση τέτοιων προϊόντων σε τρίτες χώρες και κυρίως χώρες οι οποίες είχαν και συνεχίζουν να έχουν ζήτηση στην αγορά του κρασιού και στην κατανάλωση του, όπως είναι κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σιγά σιγά άρχισε ο κόσμος εκεί, ο επαγγελματίας, να ανακαλύπτει ότι είναι σημαντικό να έχω στην κάβα μου και προϊόντα τα οποία προέρχονται από κάτι καινούριο, από κάτι που ίσως και πρόσφατα ανακαλύφθηκε.
επειδή στην πορεία του χρόνου υπάρχει πάντα μία κούραση. Mm-hmm. Όσο και καλό να είναι ένα προϊόν, δεν πάβει πάντα να υπάρχει και το ενδεχόμενο του ότι θα έρθει κάτι πιο καινούριο, πιο διαφορετικό, κάτι πιο νέο, κάτι που θα ανακαλύψουμε. Οπότε πάνω σε αυτή τη λογική, το ελληνικό κρασί θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Σαφέστατα όμως βοηθιέται πάρα πολύ και από τον απόδημο ελληνικό. Για να πάμε τώρα αυτό που μου είπατε εσείς για το τζάνταλι και αυτό που σας είπα εγώ για το μπουτάρι, πώς λειτουργούσαν στην αγορά. Να το πάμε αντιστρόφως όμως αυτή τη φορά. Εσείς εδώ στο Ηνοπείο και τα άλλα Ηνοπεία, αλλά εδώ στο Ηνοπείο έχετε την παράδοση, την τεχνογνωσία, το μεράκι και όλα αυτά τα πράγματα και παράγεται ένα προϊόν το οποίο γίνεται δεκτό με διθυράμβους από τη διεθνή αγορά, από τους κορυφαίους συνογνώστες κτλ. Και πάμε στο εστιατόριο. Στα μερικά από τα 1000 περίπου εστιατόρια που έχει Σαντορίνη. Αυτός που θα το δώσει, θα το προτείνει στον πελάτη το κρασί, το συγκεκριμένο κρασί, ή το κρασί της Σαντορίνης, ξέρει τι είναι το κρασί της Σαντορίνης, μπορεί να δώσει την πληροφόρηση εκείνη, γιατί το να πιεις ένα καλό κρασί, πίνεις ένα καλό κρασί. Το να ξέρεις τι είναι αυτό το κρασί που πίνεις, διπλασιάζει την εμπειρία σου. Νομίζω ότι πια διανύουμε μια περίοδο που θα μπορούσε κανείς να την χαρακτηρίζει και ως εποχή της πληροφόρησης. Mm-hmm. Οπότε κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται και θέλει να προσφέρει στον πελάτη το κάτι παραπάνω, υπάρχουν αρκετοί τρόποι ώστε να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και αυτό που θα μεταφέρει στον πελάτη να είναι και κοντά στην πραγματικότητα και αληθινό και πραγματικό. Ο σερβιτόρος, αντί να είναι πια το κουβαλητής, είναι γνώστης αυτού που πουλάει. Σε γενικές γραμμές θεωρώ πως είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι. Σε ειδικές θα το έλεγα εγώ, κύριε Παπαδόπουλο. Ότι έχουμε καλύψει το πλάνο που θα θέλαμε ιδανικά να έχουμε καλύψει. Δηλαδή η προσπάθεια που έκανε ο Δήμος Τύρας πρόπερση με το έτος γαστρονομίας. Και κάποιες τότε μορφή σεμιναρίου, διαλέξεις που δόθηκαν κτλ. Ήταν κάτι που στην ουσία βοήθησε, δυστυχώς δεν είχε συνέχεια. Θα έπρεπε, εδώ υπάρχει ένα κενό από τα ίδια τα ελληνοποιεία, που των πραγμάτων θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να μπορούν να καλύψουν το κενό γνώσης αυτό που μπορεί κανείς να ανακαλύψει και να δώσει την όθηση για περισσότερη πληροφορία, κάτι που ακόμα δυστυχώς ναι. δεν έχει γίνει. Και οι ίδιοι εστιατόρες να επενδύσουν στη γνώση του προσωπικού τους, να ξέρουν ότι θα πουλήσουν καλύτερα. Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα κάτι, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι ακόμα κυκλοφορεί χύμα κρασί στα εστιατόρια, το οποίο μπορεί να μην είναι χύμα σαν το δίνεις, αλλά να έχει βαφτιστεί χύμα και να έχει έρθει από ποτέ. Local wine και να. Και εμείς να συνεχίσουμε να το πουλάμε αυτό ελαφρά την καρδία. Νομίζω ότι αυτό αμέσως είναι μια πληροφόρηση ότι ακόμα ο κόσμος της εστίασης δεν έχει φτάσει στη βαθμίδα γνώσης που θα έπρεπε να φτάσει. Ναι, και θα ότι πρέπει κάνει φιλότιμες προσπάθειες, αναπτυσσόμενος τα κάνει. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει την αρρωγή, θέλει τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να υποδείξουν, να πληροφορήσουν και αυτό γίνεται και μπορεί να γίνει μόνο κάτω από συλλογική βάση. Ακριβώς θα το πούμε σε αυτό. Πάντως, επειδή θίξατε ένα σημείο το οποίο το θίγουμε πάντα και επειδή επιστημονικά είμαστε και συνάδελφοι, θα σας πω ότι, κύριε Παπαδόπουλο, ότι στην εργασία που έκανα εγώ στη διατριβή μου, που έκανα για το ντοματάκι της Σαντορίνης, είδα ότι υποχώρησε το ντοματάκι της Σαντορίνης όταν, επειδή είχε την υψηλότερη τιμή, μπήκαν στον πειρασμό κάποιοι και τον όθευσαν με το ντοματοπελτέ από άλλες περιοχές της χώρας. Έχασε τα ξεχωριστά του οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, οπότε έγινε ένας πελτέ σαν όλους τους άλλους. Με δεδομένο όμως ότι ήταν χαμηλή παραγωγή, έμεινε η Κος, έμεινε η Κοπαίδα, έμεινε το Άργος και η Σαντορίνη εξαφανίστηκε. Μην την πατήσουμε πάλι και με τον αμπελώνα μας, έτσι. Πώς μπορούμε να το κάνουμε από αυτό, πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον πια στις μέρες μας να δώσουμε μία όθηση στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Από την οποία, δόξα τω Θεώ, έχουμε φτάσει 14-15 όσοι είμαστε, με πολύ καλό εξοπλισμό, με πολύ καλή γνώση, με ανθρώπους που έχουν στελεχώσει στα ενοπία και γνωρίζουν το αντικείμενο και το πώς μπορούν να κάνουν το κρασί που πρέπει να κάνουν. Όμως, δυστυχώς, στον αμπελώνα έχουμε μείνει πίσω. Πίσω γιατί δεν καταφέραμε ποτέ κάτω από ένα
από μια συλλογικότητα των οποίων να δώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που θα έπρεπε να πάρει. Πρώτα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Προστασία έχει ο Μπελώνα τη Σαντορίνη. Να πούμε ότι εδώ είναι μια αμπελοειδική περιοχή. Ότι εδώ δεν θα κάνει άλλη δραστηριότητα, εδώ θα διαφυλάξουμε ως όριο οφθαλμού. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι μια μοναδική κατά κάποιο τρόπο και σε εισαγωγικά προστασία που δόθηκε ήταν εκείνο το εκείνη η υπουργική απόφαση του Σιφουνάκη να αποκλείσει από τις ζώνες υψηλής παραγωγικότητας το χτίσιμο νέων κτηρίων. Αμφιλεγόμενος και αυτό. Αμφιλεγόμενος, σαφέστατα. Παρ' όλα αυτά όμως με κάποιον τρόπο έπρεπε να μπει ένα φρένο και να γίνει μια προσπάθεια τουλάχιστον να ξέρουμε ότι έχουμε 12.000 στρέμματα τα οποία πια δεν μπορούν να τα αγγίξει κανείς για κάποια άλλη δραστηριότητα. Εάν αυτό το κομμάτι που ακόμα είναι ομιλώδες, έτσι, δηλαδή ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά ας πούμε ότι σε αυτό συνεισφέρει και η λεγόμενη οικονομική κρίση που πια δεν δίνει πια όθηση τόσο μεγάλη στο να χτίσουμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει όμως να περάσουμε και το μήνυμα στον αμπελουργό, ο οποίος δυστυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια παίρνει μόνο το μήνυμα της υψηλής τιμής του σταφελιού, ότι οτιδήποτε πρέπει να κάνεις, πρέπει να το κάνεις κάτω από μια σωστή οργανωμένη βάση. Το μήνυμα της υψηλής τιμής του σταφελιού, κύριε Βαμπακούση, πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αρκετό ούτως ώστε νέους ανθρώπους όπως και εσείς να τους οθήσει στον αμπελοειδικό τομέα έχοντας υπόσχεση ότι μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους θα προέλθει από εκεί. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα πολύ μεγάλο μέρος των παραγωγών το έχουν ως πάρεργο. Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλό ή κακό. Μπορεί κάποιος ως πάρεργο να το έχει να είναι το μεράκι του, το χόμπι του και να κάνει καλή δουλειά. Ο άλλος να λέει να βγάλουμε και κάτι πίσω από αυτό. Το ζήτημα είναι να έχουμε και επαγγελματίες αγρότες, νέους σπουδασμένους όπως εσείς, που εσείς βέβαια διευθύνετε ένα ολόκληρο νοτιείο, αλλά να έχουμε και έχω δει ότι υπάρχουν αρκετοί, όχι αρκετοί, λίγοι τέλος πάντων που έρχονται εδώ στο νησί και εργάζονται. Θα μπορούσε κάποια στιγμή να αποτελέσει κύρια πηγή εισοδήματος το κρασί για μια ομάδα ανθρώπων. Βέβαια. Νομίζω ότι ζούμε πια σε μια εποχή όπου είναι απαραίτητος ο παραγωγικός ιστός σε συνύπαρξη με τον τομέα των υπηρεσιών. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο τόπος, αν το δούμε σε οικονομικά μεγέθη, σε μικρογραφία, θεωρώ ότι το κομμάτι που παράγει προϊόντα, όχι μόνο κρασί, αλλά και το ντοματάκι και η φάβα και όλα και τα υπόλοιπα προϊόντα του νησιού, είναι σημαντικής και στρατηγικής σημασίας η ύπαρξή τους, για να μπορέσει ταυτόχρονα και ο τουρισμός να έχει αυτό το την ξεχωριστή υφή που δίνει σε μια συγκεκριμένη. Να αντιληφθούμε σαν ένα ψηφιδωτό και όχι σαν μια ολόκληρη εικόνα. Γιατί παλαιότερα αδιαφορούσαμε για το κομμάτι της παραγωγής και ήμασταν όλοι στραμμένοι στο κομμάτι της υπηρεσίας. Εξού και η μεγάλη όθηση που πήρε γενικότερα το τουριστικό πακέτο στο νησί, αλλά αποδεικνύεται πια στις μέρες μας περίτρανα ότι όσο περισσότερα πράγματα έχει να δώσει κανείς στον τόπο που κανείς επισκέπτεται, τόσο αποτρέπει μελλοντικούς κινδύνους. Ακριβώς. Έτσι τώρα το προϊόν έχει αποκτήσει αξία. Βέβαια έχει αποκτήσει και αξία επειδή και υπάρχει όθηση πωλήσεων και στο εξωτερικό. Τερονικάτερον όμως, το σημαντικό κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή ο καλλιεργητής της Αντολίου της Σαντορίνη παίρνει ένα πολύ καλό εισόδημα. Φυσικά αν μπορεί αυτά τα στρέμματα που καλλιεργεί να τα αναδιαρθρώσει. Μάλιστα. Και κύριε, να βοηθήσει τον Αμπελώνα, το εισόδημά του θα είναι και καλύτερο και ίσως βάσει των στρωμάτων που καλλιεργεί να μπορεί να είναι και το βασικό αντικείμενο της εργασίας του. Κύριε Βαμπακούση, οι Αγγλοσάξονες έχουν έναν όρο που λέγεται value price, δηλαδή αξία προς τιμή. Με όσους έχω μιλήσει, μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι το value στη Σαντορίνη είναι πάρα πολύ ψηλό με αντίστοιχα χαμηλό το price, την τιμή, δηλαδή την τελική τιμή πώληση, που σημαίνει ότι έχει περιθώρια να πουληθεί ή κάποιοι μάλιστα είναι πιο κατηγορηματικοί, λένε ότι πρέπει να πουληθεί ακριβότερα το μπουκάλι του σαντορινιού κρασί, γιατί η αξία του ανταποκρίνεται στα κρασιά που είπαμε πριν, στα ίσα. Εσείς τι πιστεύετε? Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια,
αρκεί αυτό το πράγμα να γίνει κάτω από μια σωστή συλλογική και στρατηγική βάση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε στις ΗΠΑ και ξαφνικά να πούμε στον εισαγωγέα μας εκεί ότι ξέρεις το σταφύλι που το αγόρασα φέτος 1 ευρώ ακριβότερα, οπότε εκ των πραγμάτων θα σου δώσω και ακριβότερη τιμή στο προϊόν. Γιατί δεν μπορούν όλα αυτά να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Μπορεί όμως κάτω από σωστές κινήσεις και κάτω από... Και θεωρώ ότι μία από αυτές τις κινήσεις είναι και αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια σε συλλογική βάση, που να προβάλλουμε μέσα από το πρόγραμμα «Τα κρασιά της Σαντορίνης», στο οποίο συμμετέχουμε μέχρι τώρα 10 ενωπία, κάνοντας κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη τα τελευταία δύο πανεπιστήμια. Είναι σημαντική δουλειά για να μπορεί αυτό σιγά σιγά να σου ανεβάσει την αξία ήθελα, των προϊόντων. Σε αυτό ήθελα να καταλήξουμε ως ερώτημα, δεν είναι το τελευταίο μου ερώτημα, αλλά σε αυτό ήθελα να καταλήξουμε. Όλοι εσείς οι οποίοι είπατε αυτή τη στιγμή, φτάσαμε στους 14 ή 15, όλοι εσείς οι οποίοι, ο καθένας έχει τη δική του υπογραφή, αλλά το μπουκάλι πάνω γράφει Σαντορίνη. Ένα κρασί πουλάτε, Σαντορίνη είναι το εχέγγυο ποιότητας και από εκεί και πέρα το κάτι παραπάνω ή το κάτι παρακάτω στην ποιότητα μπορεί να λέγεται μπουτάρις, μπορεί να λέγεται βασάλτης, μπορεί να λέγεται σιγάλας. Αλλά το βασικό που γράφει είναι Σαντορίνη. Οι συνάδελφοί σας συνοποιοί και οι συνάδελφοί σας διευθυντές των συνοποιών, αν και πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι δύο όροι έχουν συμφωνευτεί σε ένα φυσικό πρόσωπο. Δείχνουν να το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα ότι πρώτα πουλάμε Σαντορίνη και μετά πουλάμε το όνομά μας, ότι το όνομά μας είναι υπογραφή, ότι η προσπάθεια για την διείσδυσή μας στις αγορές είναι Σαντορίνη, κρασί Σαντορίνη, και μετά όποιος έχει τα καλύτερα συντηρητικά πλεονεκτήματα πουλάει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι αντιλαμβάνονται και νομίζω και ότι όλοι το εφαρμόζουν. Είναι σημαντικό να προβάλλεται το brand, το όνομα Σαντορίνη, και σε δεύτερο χρόνο το αν θα είναι κάποιο επώνυμο ή οποίο. Νομίζω όμως ότι υστερούν στο κομμάτι των πρωτογενήτων. Ότι εκεί δεν υπάρχει η σωστή αντίληψη για το τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνέχεια σε αυτό που κάνουμε σήμερα. Ξέρετε, εγώ ως διευθυντής του Ινοποιού, η μεγαλύτερη ανησυχία που είχα ανέκαθεν και την οποία την παρουσίαζα κάθε φορά που είχα συναντήσεις με τη διοίκηση της εταιρείας, ήταν κατά πόσο αυτό το Ινοποιού θα έχει εξασφαλισμένη την πρώτη ύλη σε βάση δεκαετίας. Ναι, γιατί εσείς πρέπει για να μπορείς να σχεδιάσεις και τα προϊόντα, να μπορείς αφενός να δημιουργήσεις και τις ιδανικές συνθήκες στις αγορές, έτσι ώστε να ξέρεις ότι παράγεις και ταυτόχρονα πουλάς, κάνοντας παράλληλα και ανάπτυξη. Σήμερα αυτό το πράγμα, δυστυχώς, στη Σαντορίνη είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο έφθραστο, θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει, γιατί αφενός οι καιρικές συνθήκες όπως εξελίσσονται, δεν ξέρει κανείς τι μπορούν να φέρουν και τι μπορούν να δημιουργήσουν. Μην ξεχνάτε ότι μαζί με τον πλανήτη που φαινομενικά αλλάζει όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλάζει και τον προπεριβάλλον του νησιού. Όταν το νησί έχει χτιστεί σε τέτοιο μέγεθος, όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν θερμοσορευτής μέσα στο κρίσιμο διάστημα του καλοκαιριού. Το φυτό έχει την ανάγκη να πάρει ανάσα από την κάψα του καλοκαιριού τη νύχτα για να μπορέσει να λειτουργήσει και να κάνει τις φυσιολογικές λειτουργίες όπως πρέπει. Όταν λοιπόν εμείς το βάζουμε σε συνθήκες οι οποίες είναι ακραίες, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει με σιγουριά πώς θα συμπεριφερθεί η παραγωγή και τι είναι αυτό που αναμένεται να πάρει. Θέλουμε δηλαδή, ιδανικά θα θέλαμε να ξέρουμε ότι αυτός ο αμπελώνας μπορεί να παράγει μέσω σταθμικά μια συγκεκριμένη ποσότητα πάνω κάτω κάθε χρόνο. Για να μπορεί κανείς ταυτόχρονα να σχεδιάσει και αυτά που μπορεί να σχεδιάσει και στο κομμάτι του μάρκετινγκ και στο κομμάτι της εμπορίας. Προς το παρόν δουλεύουμε σε ένα τοπίο το οποίο είναι... Υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά τους συνοποιούς καθαρά, ότι θα μπορούσαν να κάθονται σε ένα τραπέζι στην αρχή κάθε χρονιάς και αφού κάνουν, γιατί νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τώρα
ξέρουμε με μια απόκληση της τάξης και αν δεν συμβεί κάποιο γεγονός καιρικό, κάποια μετεωρολογική βόμβα, ας πούμε, να πέσει, ξέρουμε πάνω κάτω που θα κοιμανθούμε στην παραγωγή. Οπότε οι νοποιοί να βάλουν τις ανάγκες στο τραπέζι και να μοιραστούν την πίτα, να μην τρέχει ο ένας με τον άλλον κτλ. Αυτό θα ήταν ευχή σχέδιο. Αυτό ξεκίνησε το 1993 όταν δημιουργήθηκε ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Ίνου και Αμπέλου της Σαντορίνης. Τον θυμούνται παλιότεροι, μια προσπάθεια ενός συνδέσμου να συμπεριλάβει στους κόλπους και τους νοποιούς και τους αμπελουργούς και τους ανθρώπους που εμπλέκονταν στην προβολή και στην προώθηση των προϊόντων. Δυστυχώς δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να περπατήσει, δεν μακροημέρευσε. Αν θυμάμαι καλά, η διάρκεια ζωής του ήταν 4-5 χρόνια το πολύ. Υπήρξε ένα κενό και μετά από κάποια χρόνια ξεπετάχτηκε ο σύνδεσμος Ινοποιών Σαντορίνης, στον οποίο είμαι αντιπρόεδρος, όπου και εκεί έγινε μια προσπάθεια να λειτουργήσει, κάτω από μια συλλογικότητα όλη η ιστορία. Σαν συλλογικότητα, όχι σαν καρτέλ, έτσι. Σαν συλλογικότητα πάντα, όχι. Και δυστυχώς πάλι εκεί φάνηκε ότι ενώ μιλάμε την ίδια γλώσσα, μεταξύ μας καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα ή θέλουμε να καταλαβαίνουμε. Για πέστε μου, το Ινοποιείο σας τώρα, εκτός από την παραγωγή ίνου, επειδή κάποιοι έχουν αρχίσει ήδη και το κάνουν, στην παραγωγή αποσταγμάτων σκοπεύει να στραφεί κάποια στιγμή? Ρακί, δηλαδή, τσιγουριά, τοπική, οτιδήποτε. Το απόσταγμα ήταν μια δουλειά που η εταιρεία την είχε μέσα στα πλαίσια του ετήσιου κύκλου εργασιών της, για πολλά χρόνια στο Ινοποιείο της Τενιμάχου, παράγοντας το ούζο, κυρίως το ούζο, δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποιο άλλο απόσταγμα. Όμως, τελικά και ύστερα από την περιπέτεια με την πύρα, μύθος τότε για κάποια χρόνια κτλ., στραφήκαμε μόνο στην παραγωγή των προϊόντων και δεν υπάρχουν προς το παρόν πλάνα για να στραφούμε και σε αποστάγματα. Έχουν πολλές φορές όμως μπει στο τραπέζι ιδέες ώστε να μπορούσε να υλοποιηθεί ένα, θα λέγαμε, συνεταιριστικό αποσταγματοποιείο στο νησί, για να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να παίρνει ύλη αδιάθετη, όπως είναι για παράδειγμα οι πιέσεις των κρασιών και γενικά τα προϊόντα δεύτερης ποιότητας, έτσι ώστε να φύγουμε και από τον κύκλο της παραγωγής των Κυριακίνης στο χύμα κρασιών, αλλά να δώσουμε και ένα διαφορετικό προϊόν στον επισκέπτη. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα, αν μπορεί κανείς φυσικά να την εφαρμόσει, ναι, σε συλλογικότητα. Θα ήταν πολύ καλό. Και τελευταίο, αλλά όχι έσκατο, εγώ αυτό το χώρο τον αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί μπορεί το καλοκαίρι να είμαστε γεμάτοι εκδηλώσεις, αλλά πολλούς κρύους χειμώνες. Ήταν ο μόνος χώρος μας που ερχόμασταν και βλέπαμε πιλωτικές ταινίες κάθε Σάββατο, βράδυ. Από όσο γνωρίζω... Και ναι. Από όσο γνωρίζω, το διαθέτει δωρεάν. Ο χώρος... Και όχι απλά το διαθέτει δωρεάν, αλλά ρεύμα, θέρμανση και οτιδήποτε άλλο, δεν χρεώνει και τίποτα. Είναι μονάχα, δεν απαιτεί ενίκιο η ιδιοκτησία. Γενικά η εταιρεία ήταν πάντα εμπλεκόμενη μέσα στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου γενικότερα. Της Ελλάδας κυρίως και φυσικά κατά περίπτωση της Σαντορίνης. Ας μην ξεχνάμε ότι το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη χρηματοδοτήθηκε κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος από την εταιρεία Μπουτάρη. Πέρα από αυτό όμως και λόγω ευαισθησίας η εταιρεία ήθελε να μπορεί να συμμετέχει και θέλει ακόμη φυσικά σε θέματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με τον πολιτισμό και τα πολιτιστικά δρόμενα ενός τόπου. Και γι' αυτό από την αρχή, όταν έπεσε η ιδέα της φιλοξενίας της κινηματογραφικής λέσχης στη Σαντορίνη, τότε που η Σαντορίνη δεν είχε χειμερινό σινεμά, υπήρχε μόνο το θερινό, να μπορεί να δώσει ένα εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης στον πολίτη που έμενε χειμώνα στο νησί. Φυσικά θυμάστε ότι ο χειμώνας τότε, στη δεκαετία του 90, στα νησιά, στη Σαντορίνη κυρίως, ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν που βλέπουμε σήμερα στις μέρες μας. Και έτσι ο κόσμος, θεωρώ, αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, γιατί αν δεν υπήρχε ανταπόκριση, φυσικά δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί κιόλας. Εμείς το ότι παρέχουμε το χώρο είναι, θα λέγαμε,
δευτερευούσης σημασίας μπροστά στην προσπάθεια που κάνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης και οι άνθρωποι που έρχονται και συμμετέχουν, γιατί έρχεται ο κόσμος πολλές φορές να πει «Άξιες, δεν την έχω δει, αλλά θέλω να έρθω να στηρίξω την προσπάθεια αυτή». Και να δούμε και μερικούς φίλους και αποκτάτε κι εσείς σαν ενοποιείο και σαν φίρμα ενοποιείου πιστούς φίλους. Που ξέρουμε πια ότι αντιμετωπίζουμε και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή αυτή είναι και η έννοια της χορηγίας. Δεν είναι χορηγία η διαφήμιση. Ξέρουμε πια τι σημαίνει ότι μας είναι οικείο το όνομα Μπουτάλης, όχι γιατί μας πουλάει ένα καλό κρασί, αλλά γιατί μας φιλοξενεί κιόλας και μας δίνει ένα Σαββατόβραδο την διέξοδο αυτή. Και το χειμώνα, εμένα τουλάχιστον, μου επιφυλάξατε μια από τις πιο όμορφες εκδηλώσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Αυτή την εκπληκτική Κινέζα. Ναι, και το Rose Day. Ναι. Θεωρώ ότι και εμείς δεν περιμέναμε, και εγώ προσωπικά φυσικά δεν περίμενα ότι θα είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι όσοι παρευρέθηκαν εκείνο το βράδυ. Παραμίλαγαν. Ναι, ήταν κάτι πολύ. Παραβρεθήκαμε και παραμιλούσαμε. Και φαίνεται τελικά ότι όλα τα καλά πράγματα στη ζωή κάπως έτσι τελικά έρχονται. Δηλαδή, χωρίς κανείς να έχει σχεδιάσει μακρόθεν κάποια πράγματα, είναι η στιγμή, είναι ο κόσμος, είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν, είναι αυτοί που. Μήπως δαξανιχτείτε και σε μια νέα περιπέτεια, δηλαδή αντίστοιχη. Δηλαδή, το χειμώνα. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Κάποιες τέτοιες χαμηλών τόνων αλλά ειδικού κοινού εκδηλώσεις που αυτός ο χώρος είναι ιδανικός να τις έχουμε εδώ πέρα. Γιατί ξέρω ότι φιλοξενείτε, πρέπει να σας πω ότι η πρώτη μου φορά εδώ στο Ινωπείο Μπουτάλη ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90, του 97 πρέπει να ήταν, όταν παρουσίασα μια εκδήλωση που γινόταν από τη Λέσχη Νεότητας, παρουσία του Μακαριστού Παντελεήμωνα κτλ. Λοιπόν, μήπως θα πρέπει να το δείτε, γιατί ο χώρος εμπνέει γενικότερα και αρχιτεκτονικά και του κουβαλάει έτσι και μια ιστορία. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας να κάνουμε πράγματα. Εξαρτάται βέβαια πάντα από το ότι δεν είναι τόσο εύκολο να υλοποιήσει κανείς εκδηλώσεις από μόνος του. Δηλαδή χρειάζεται και η συνεισφορά κάποιων. Στην προκειμένη περίπτωση, η κινηματογραφική Λέσχη είναι διαθέσιμη ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι να προχωρήσουμε σε μία ή δύο εκδηλώσεις που θα έχουν σαν αντικείμενο προβολή κάποιας παλιάς ταινίας. Για το κρασί. Θυμάμαι το Μοντοβίνο που έκανε. Το Μοντοβίνο, ναι. Μπορεί να είναι και κάποια ταινία άσχετη, αλλά να είναι κάποιο φιλμ που άφησε κάποτε εποχή και στη συνέχεια να ακολουθήσει μία μουσική βραδιά, live, κάπως έτσι, έτσι ώστε να δώσουμε μία. Όχι τόσο στο χώρο εδώ διαφορετική οντότητα, αλλά στην διασκέδαση του επισκέπτη, όπου δεν έχει πολλές εναλλακτικές. Κακά τα ψέματα, δηλαδή. Μάλιστα. Μπαράκι, εστιατόριο. Και σας παρακαλώ, μην παραγνωρίζετε και την οντότητα του χώρου, γιατί σας ξαναλέω ότι μέσω της κινηματογραφικής Λέσχης και του εμπειρικού αποθέματος που έχει οποιοδήποτε από εμάς έχει έρθει εδώ πέρα, έστω μία φορά σε μία προβολή, έχει αποκτήσει μια οικία σχέση με το όνομα Μπουτάλης έξω. Mm. Δεν είναι μια εταιρεία, δεν είναι ένα καλό κρασί, είναι κάτι πιο οικείο και είναι ένα πρόσθετο, ένα κλικ παραπάνω. Η αλήθεια είναι ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω, ότι όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξης του Ινωπείου στη Σαντορίνη, ο Μπουτάλης και γενικότερα η εταιρεία παρέμεινε σε, εισαγωγικά θα μπορούσε κανείς να το πει, ξένος. Δηλαδή δεν είχε την αποδοχή, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, της εταιρείας του ανθρώπου που ήρθε εδώ και κατά κάποιο τρόπο μπόρεσε να απορροφηθεί από το ίδιο το νησί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι πολλές φορές έρχονται επισκέπτες στο Ινωπείο και αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο που μας έφερνε, ενώ τύπο να μας πάει στο Ινωπείο, μας πρότεινε να πάμε κάπου άλλο. Αυτό συμβαίνει ακόμα. Δυστυχώς. Ακόμα και σήμερα συμβαίνει. Είναι το τίμημα του γεγονότος ότι ο Μπουτάλης ήρθε εδώ στη Σαντορίνη ως μεγάλη εταιρεία. Δεν ήρθε να φτιαχτεί από τη Σαντορίνη. Ήταν ήδη επιτυχημένη εταιρεία και αυτό το τίμημα. Αυτό είναι ένα τίμημα που σίγουρα είναι κατανόητο. Έτσι. Και γι' αυτό οι δράσεις μας, θέλουμε μάλλον οι δράσεις μας να ξεφεύγουν και λίγο και πέρα από το κρασί.
δίνοντας μια όθηση στην φιλοξενία πολιτιστικών δρόμενων. Ετοιμάζεται τώρα ένα μικρό θεατρικό που θα βγει μέσα στον Ιούλιο. Πάλι φιλοξενούμε το χώρο. Όλα αυτά έχουν αυτό το σκοπό, να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να κρατήσουμε τη δημοτικότητά μας εκεί που πρέπει να τη κρατήσουμε και να συνεισφέρουμε το ελάχιστο σε αυτό που θα μπορούσε κανείς με μια λέξη να το πει ως πολιτισμός. Εγώ δεν είμαι καλό δείγμα, γιατί εγώ το νιώθω ήδη πολύ οικείο αυτό το χώρο και ήδη, χωρίς να το διατυμπανίζεται αυτό το περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το κάνει αυτή η εταιρεία. Δηλαδή, αυτό που είπα τώρα με εξέπληξε λιγάκι, αν και το καταλαβαίνω, είναι κατανοητό, γιατί ήρθε μια μεγάλη εταιρεία έτοιμη και έφτιαξε ένα υποκατάστημα στη Σαντορίνη και κάποιος δεν το είδε καλά, κάποιοι δεν το είδαν καλά. Ενώ έχουν έρθει άλλοι, ας πούμε, και ξεκίνησαν από τίποτα, που θεωρούνται ίσως πιο αποδεκτοί. Αλλά επειδή σε μένα, επειδή τον έχω γνωρίσει αυτό το χώρο και από αυτή του την προσφορά και από αυτή του την πλευρά, όχι μονάχα από την ποιότητα του κρασιού κτλ. Θεωρώ ότι μου είναι πολύ οικείος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ξαναζήσατε στο Ινοπίο. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε και μας επισκεφτήκατε. Κυρίες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο Ινοπίο Μπουτάρι λοιπόν, το οποίο ξαναλέω ότι εκτός από όλα τα άλλα θεωρείται ως ένα από τα 10 αρχιτεκτονικά θαύματα στον τομέα των Ινοπίων παγκοσμίως και που βέβαια είναι και ο πιο φιλόξερος χώρος στη Σαντορίνη το χειμώνα. Γεια σας.